Είναι τόσο ανεξάρτητο και τόσο επιστημονικό το Επιστημονικό Συμβούλιο που λέει τα εξής στη γνωμοδότησή του. Συγκροτήθηκε με την υπαριθμόν τάδε απόφαση του Προέδρου της Βουλής κατόπιν της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής και συγκλήθηκε μετά από πρόσκληση του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Δεν το συγκάλεσε καν ο πρόεδρός του, ο κύριος Μαυριάς, το συγκάλεσε ο κύριος Τασούλας και κάνανε, λέει, δήθεν τηλεδιάσκεψη εχθές 30 Νοεμβρίου, ενώ στις 28 Νοεμβρίου εγώ ήξερα ότι ήδη ένα μέλος είχε δηλώσει αποχή. Αλλά κατά τα άλλα έγινε, υποτίθεται, χθες διάσκεψη. Είναι τόσο ανεξάρτητο το Επιστημονικό Συμβούλιο που δείτε τι λέει για τον εαυτό του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής επικοινωνεί όταν απαντά σε ερωτήματα του Προέδρου της Βουλής, μόνον με τον Πρόεδρο της Βουλής, ακριβώς γιατί υπάγεται απευθείας σε αυτόν και για τον ίδιο λόγο μόνον ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να θέτει ερωτήματα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής και να επικοινωνεί με αυτό. Οι γνώμες τις οποίες διατυπώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής είναι απλές γνώμες επί επιστημονικών ζητημάτων και δεν μπορούν να αποτελούν και δεν αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, ούτε προκύπτει από διάταξη του κανονισμού της Βουλής ότι αποτελούν μέρος σύνθετης διοικητικής ενέργειας. Επομένως, δεν εφαρμόζονται επ' αυτών οι ρυθμίσεις περί του δικαιώματος ακροάσεως κατά το άρθρο 20, παράγραφος 2 του Συντάγματος και το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, της ακροάσεως δηλαδή που εγώ ζήτησα πριν γνωμοδοτήσουν χωρίς να έχουν κανένα στοιχείο αφού εγώ δεν είχα ακουστεί. Ακούστε δε τι παραπάνω λέει. Είναι, λέει, δεν είναι εκτελεστικό όργανο ούτε διοικητικό όργανο. Τότε γιατί εξαιρέθηκαν οι δύο υπερασπιστές κατηγορουμένων με ομόφωνη μάλιστα απόφαση. Και ακούστε ακόμη τι άλλο λέει για τον εαυτό του και για τις γνώμες του το Επιστημονικό Συμβούλιο, για το οποίο εφήγεται και εσείς και άλλοι. Οι γνώμες αυτές, δοθέντος ότι απευθύνονται αποκλειστικά στον Πρόεδρο της Βουλής ως αποτελούσε στην απάντηση του Επιστημονικού Συμβουλίου επί ερωτήματος ή ερωτημάτων του προς αυτό, μπορούν να αποκτούν δημοσιότητα μόνον κατά την κρίση του Προέδρου της Βουλής. Ουδεμίαν δε αρμοδιότητα διαθέτει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής ή ο Πρόεδρός του να κοινοποιεί σε πρόσωπα άλλα πλην του Προέδρου της Βουλής τις γνώμες αυτές. Μισό λεπτό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό παρακαλώ. Θα έχω ολοκληρώσει. Μετρήστε και τα δευτερόλεπτα. Αυτό μου απαντάει όταν λέω, δώστε μου ποιες άλλες γνωμοδοτήσεις έχετε εκδώσει επί τέτοιων θεμάτων. Και δεν το απαντάει σε εμένα, το γράφει σε πρακτικό που αν θέλει θα το δημοσιοποιήσει ο Πρόεδρος της Βουλής. Μην παριστάνετε, κυρία Ράπτη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι μπερδεύεστε. Είναι άλλο το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Οι συνταξιούχοι, δηλαδή καθηγητές με αντιμισθία, διορισμένοι από τον Πρόεδρο της Βουλής, και είναι άλλο η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Μην κάνετε ότι μπερδεύεστε. Δεν είναι γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Είναι γνωμοδότηση αυτού του Συμβουλίου που δέχεται με όρους χούντας ότι θα λειτουργεί ως μακρύ χέρι του κυρίου Τασούλα και του κυρίου Μητσοτάκη. Και εσείς ως πρώην Υπουργός Υγείας που ήσασταν στα Τέμπη το βράδυ εκείνο και τη νύχτα εκείνη, θα έπρεπε να είστε λίγο πιο αυτοσυγκρατημένοι όταν λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο για να συγκαλύψετε τις ευθύνες του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε πολύ την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.